Σήμερα έχει σημασία να σκεφτούμε πώς πραγματικά μπορούμε να ζούμε και γιατί είστε νέοι. Με βάση τα επιτεύγματα της επιστήμης, της τεχνικής, με βάση τα όνειρά μας. Και αυτό δεν είναι παλαιομοδίτικο, δεν είναι απολυθωματικό, αυτό είναι το σύγχρονο. Να απαλλαγούμε από κυβερνητικές αυταπάτες ότι κάποιος κάτι κάποτε θα σώσει τις ζωές μας. Τα ίδια κάναν και οι γονείς μας. Είσαστε νέοι, αφισβητήστε τους, αναζητήστε το φαινομενικά άπιαστο, δηλαδή το ριζοσπαστικό, αναζητήστε το αληθινά επαναστατικό. Οι κομμουνίστρες και οι κομμουνιστές επιμένουμε γιατί αληθινή πρόοδος είναι να βλέπουμε μακριά. Να βλέπουμε αυτό που λέει ο ποιητής που σήμερα δεν φαίνεται σαν ρεαλιστικό. Και αυτό είναι ένας δρόμος για μια κοινωνία στο ύψος των αναγκών και των ονείρων μας. Εκεί θα βρίσκει νόημα και ο σκοπός της επιστήμης, το αντικείμενο σπουδών, που είναι να συμβάλλει στο ξαλάθρωμα της ανθρώπινης ύπαρξης, από το μόχθο, από την άγνοια, από το σκοταδισμό. Αυτό μπορεί να το δώσει ένα πανεπιστήμιο πραγματικά δημόσιο και δωρεάν σε σχέσεις οικονομικές που δεν θα έχουν μέσα τους την εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο, των πολλών από τους λίγους. Αυτό το πανεπιστήμιο είναι αντικείμενο πάλι σήμερα και συνδέεται με τα αιτήματά σας, συνδέεται με τον αγώνα που αναπτύξατε. Αυτό το πανεπιστήμιο φυσικά θα παρέχει ενιαία επιστημονική μόρφωση, επαγγελματική ειδίκευση, συνέχεια για να μπορεί ο επιστήμονας να γίνεται όλο και πιο ολοκληρωμένος. Κόντρα στην πολιτική που δημιουργεί πτυχία πολλών ταχυτήτων. Θα είναι ένα πανεπιστήμιο πλήρως στελεχωμένο, με μόνιμο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, με σύγχρονες υποδομές και εξοπλισμό, κόντρα στο χάλι πολλών εργαστηρίων και όχι μόνο, ή ακόμα και των φοιτητικών υποδομών όπως οι εστίες εδώ στη Λάρισα και αλλού, που είναι κτίρια πριν 40 και 50 χρόνια. Που θα προάγει τη συζήτηση, τον προβληματισμό, που θα ανοίγει τα μυαλά των επιστημόνων που βγάζει και δεν θα τα κλείνει, δεν θα τα κάνει έρμεα των εταιριών. Με κατοχυρωμένες δημοκρατικές ελευθερίες, με ανοιχτές και διαφανείς όλες τις διαδικασίες και τις αποφάσεις στη διοίκηση, στη διαχείριση των οικονομικών του, που θα διασφαλίζει να ανταλλάζεται ελεύθερα επιστημονική γνώση, τα επιστημονικά επιτεύγματα μεταξύ των πανεπιστημίων, μεταξύ των ιδρυμάτων, μεταξύ των επιστημόνων, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σήμερα, για παράδειγμα, στο θέμα των εμβολίων, που ενώ αποτελούν καρπό επιστημονικής σκέψης της ανθρωπότητας, ενώ αποτελούν τείχος προστασίας ανάμεσα απέναντι σε έναν ιό που καλά-καλά δεν γνωρίζουμε ακόμα, την ίδια στιγμή αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες business μεταξύ φαρμακευτικών κολοσσών, ομίλων, χωρών, υπεριαλιστικών κέντρων, και γι' αυτό δεν βγάζουν και στη δημοσιότητα, όπως ζητά μόνο το ΚΚΕ, τις συμβάσεις που έχουν γίνει για αυτά τα εμβόλια.